ευθύς εξ αρχής γνωρίζαμε ότι το παιχνίδι είναι κρίσιμο για τις δύο ομάδες. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει κάποιο παιχνίδι εκεί πόντι, γιατί είτε από κάποιες επιτυχίες είτε από κάποια λάθη που έχουν γίνει, η ομάδα ήταν αρκετά χαμηλά στη βαθμολογία και ξέρουμε ότι το παιχνίδι αυτό έχει ιδιαιτερότητες και για τον αντίπαλό μας. Νομίζω ότι ξεκίνησε το παιχνίδι σχετικά καλά για την ομάδα μας το πρώτο δεκάλεπτο. Μέχρι τον γκολ που δεχτήκαμε από μια στιγμένη φάση και ενώ είχαμε την κατοχή της μπάλας εμείς. Και πιστεύω ότι μας επηρέασε πάρα πολύ αρνητικά, γιατί όταν ξεκίνησε ένα παιχνίδι είχαμε στην κατοχή της μπάλας το πρώτο δεκάλεπτο και δέχεσαι γκολ που αυτός γύρισε πολύ πίσω. Νομίζω ότι ψυχολογικά αυτό μας επηρέασε πάρα πολύ το πρώτο ημίχρονο. Κάναμε πάρα πολύ λάθη. Ο αντίπαλος θα μπορούσε να ευτυχήσει να βάλει και δεύτερο γκολ σε μία-δύο φάσεις που βγήκε στην αντεπίθεση. Εκεί ίσως φανήκαμε λίγο τυχεροί. Από εκεί και πέρα, νομίζω στο δεύτερο μήνο η υπεροχή μας ήταν καθολική για όλο το 45 λεπτό. Μπήκαμε πολύ δυνατά από την αρχή. Είχαμε δοκάρι, είχαμε εκτός το πέναλτι τουλάχιστον 4-5 κλασικές ευκαιρίες μέσα στο τέρμα του αντιπάλου που δεν μπορούσαμε να βάλουμε τον γκολ. Εκεί ήταν τυχερός ο αντίπαλός μας, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς έχουμε μάθει να ζούμε στα δύσκολα αυτή τη χρονιά, γιατί είναι ένα μαντεβαιδικό στάδιο για την ομάδα μας. Πιστεύω ότι με τη διακοπή αυτή που έχει τώρα 10-15 μέρες λόγω του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας θα μπορέσουμε να ηρεμήσουμε λίγο, να δουλέψουμε. Θα επανέλθουν και τα παιδιά γιατί είχαμε κάποιους τιμωρημένους. Και θα εμφανιστούμε έτοιμοι με το παιχνίδι με τις Τράχωνες που είναι ένα από τους 9 τελικούς από μένα.